Στη θέση της σημερινής πόλης υπήρχε η αρχαία Χερόνησος. Η ιστορία του τόπου αναδύεται από τα βάθη των αιώνων, με αδιάψευστους μάρτυρες τα αρχαιολογικά ευρήματα που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την περιοχή. Η αρχαία Χερόνησος, παρά τους δεσμούς της με τη Λίτο, ήταν αυτόνομη και ανεξάρτητη πόλη με δικά της νομίσματα. Μια υπέροχη ρωμαϊκή κρίνη συναντούμε σήμερα στον παραλιακό δρόμο της Χερονήσου με ψήφιδωτά από σκηνές ψαρέματος. Από την Χερόνησο στη Λίτο είχε ένα υδραγωγείο θαυμάσιο που έφερνε το νερό μιας πολύ μεγάλης πηγής. Το γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στη βόρεια πλευρά του λιμανιού χτίστηκε το 1870. Εδώ αποκαλύφθηκε μια μεγάλη βασιλική με κτίσματα διαφόρων περιόδων. Ο οικισμός του λιμανιού της Χερσονήσου αναφέρεται για πρώτη φορά στην απογραφή του 1900 με 133 κατοίκους. Σε βενετσιάνικο χάρτη, ο μικρός οικισμός των Μαλίων αναφέρεται «Κάζα Ντιμάλια». Η χρονολόγηση του ανακτόρου των Μαλίων, σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, τοποθετείται στην μεσομηνεϊκή εποχή της πρώτης και δεύτερης περίοδου. Λείψανα της μινωικής πόλης των Μαλίων είναι διάσπαρτα μέχρι τον όρμο της Αγίας Βαρβάρας.